Γεια σας παιδιά, Λευτέρης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Και για την ακρίβεια, καλώς ήρθατε σε μια καινούργια κατηγορία από βιντεάκια, όπου σε αυτή την κατηγορία θα σας δείχνω δωρεάν προγραμματάκια τα οποία τα κατεβάζει Τζαμπέ και είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας. Στο πρώτο λοιπόν βίντεο αυτής της σειράς θα δούμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σου κάνει να βρεις μάλλον αρχεία τα οποία έχεις διαγράψει από τον υπολογιστή σου μόνιμα. Έτσι, όχι ότι βρίσκονται στον κάδο ανακύκλωση, αλλά τα έχεις διαγράψει μόνιμα και για κάποιο, είτε κατά λάθος είτε θες να κάνεις ανάκτηση κάποιου. Λοιπόν, το πρόγραμμα λέγεται Recuva, το κατεβάζετε δωρεάν είτε από το file HIPPO είτε αν πας στο Google και το γράψεις, θα το βρεις. Του κάνεις κανονικά εγκατάσταση και μόλις το ανοίξεις, ουσιαστικά είναι ένα wizard, δηλαδή με κάποιες ερωτήσεις, όπου ουσιαστικά σου λέει τι ψάχνεις, ας πούμε ότι ψάχνουμε φωτογραφίες. Επόμενο, σου λέει πού τις ψάχνεις, δεν ξέρω, μέσα σε κάποια συγκεκριμένη κάρτα, ας πούμε, σου λέει στο iPod, στο Documents, μέσα στον κάδο ανακύκλωσης, σε κάποιο συγκεκριμένο δίσκο, ας πούμε ότι τις ψάχνουμε στο συγκεκριμένο δίσκο, εγώ θα πάω στο δίσκο που έχω τις εικόνες μου, μέσα στο φάκελο εικόνες, ok, πατάω next και πατάμε start. Όπως βλέπετε, ανάλογα φυσικά και με τον όγκο το δεδομένο που του έχεις πει να ψάξει, κάνει ένα γρήγορο search. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην σας τα εμφανίζει. Για παράδειγμα, ας τελειώσει λίγο. Κάποιες φωτογραφίες, όπως βλέπετε, μου τις εμφανίζει, αλλά κάποιες λέει no preview available. Σε αυτό το κομμάτι ο λόγος που δεν τα βγάζει είναι γιατί πολλές φορές κάποιες, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές έχει γίνει shift delete, δεν έχει γίνει απλό delete. Οπότε γι' αυτό το λόγο και δεν μπορεί να μου τις εμφανίζει. Αυτές, για παράδειγμα, που μου εμφανίζει, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι μέσα αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μου, μέσα στον κάδο ανακύκλωσης, και οπότε τις κάνω από εκεί πέρα recover και τζάμπα το προγραμματάκι. Όχι, αυτή, για παράδειγμα, συγκεκριμένη φωτογραφία δεν υπάρχει στον υπολογιστή μου. Αλλά έχει γίνει delete, οπότε μπορεί και τη βρίσκει. Κάποιες οι οποίες έχουν γίνει shift delete μπορεί να τις βρει, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Άρα, γενικά, με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βρεις από φωτογραφίες, έγγραφα, μουσική, βίντεο, τα πάντα. Και φυσικά, επιλέγοντάς το, μπορείς να έρθεις εδώ πέρα. Ας επιλέξουμε αυτήν, τώρα δεν θέλει να επιλέξει. Την επιλέγεις, έρθεις εδώ πέρα Recover, ας πούμε στο desktop σου, πατάς OK και τέλεια σου την βγάζεις στο desktop και την ξαναέχεις. Για πού το βάλες, αφιέρωσε 2 λεπτά για το κανάλι μας, κάνε like και share το βίντεο που μόλις είδες, αν φυσικά σου έχει αρέσει. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. Θα έχω τα link κάτω στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.